Νομίζω, Γιώτα μου, είναι αυτό που έχεις πει, δηλαδή το ότι είμαστε όλοι μαζί, όλοι μαζί οικογένεια, δηλαδή νιώθουν ότι πλέον ο μπαμπάς τους είναι κοντά τους, δεν είναι Ναι. μακριά, τους κάνει μόνο αυτό ευτυχισμένους. Ναι. Είναι και τότε είναι πολύ μικρά παιδάκια, οπότε δεν είναι αυτό που θα μπούμε πλέον στη διαδικασία να κάθε φορά να κάνουμε, ξέρεις, όταν είναι πιο μεγάλα τα παιδιά, προσπαθείς να τους εξηγήσεις, να τους πεις διάφορα πράγματα για να Ναι. ακολουθήσουν ότι πλέον πρέπει να ζούμε εδώ. Όταν είναι πιο μεγάλα αφήνουν φίλους, αφήνουν σχολεία. Όμως όταν είναι πιο μικρά, νομίζω πως είναι πιο εύκολο έτσι να Ναι. μετακινείς από τη χώρα σου και να μετακομίζει. Είναι αλήθεια πως με αγχώνει το πότε θα μεγαλώσουν και το τι πλέον θα θέλουν να κάνουν. Μέχρι στιγμής όμως ακολουθάνει και είναι ευτυχισμένη, είναι χαρούμενη με αυτό. Νομίζω ιδίως ο εφοπλής, όταν είμαστε Κύπρο, ρωτάει και θέλει να επιστρέψουμε στην Ιαπωνία. Γιατί έχει κάνει και εδώ φίλους. Μιλάνε Ιαπωνικά. Εντάξει, κάποιες λεξούλες, Γιώτα μου, τις ξέρουμε. Μαρία, πες μας Ειδικά μια... όσο εφοπλής. Και εσύ μιλάς έτσι λίγο κάτι, τις λεξούλες έμαθες. Εντάξει, λεξούλες, ναι, αλλά ακόμη δεν είναι αυτό που μπορώ να μιλήσω και να συνεννοηθώ. Ποιος ξέρει καλύτερα από όλους μας είναι η αλήθεια. Αλήθεια, Γιατί είναι σε Ιαπωνικά. καθημερινή επαφή με Ιάπωνες, όμως εγώ. Εντάξει, κάθε φορά που θα βρεθώ με κάποιον θα μιλήσω σαν αγγλικά. Ο Πιέρος όμως θέλει, δεν θέλει, μαθαίνει. Να σου πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, επειδή εγώ τους παρακολουθώ, το είπα και προηγουμένως. Εγώ θέλω να σταθώ και λίγο στο... Δεν μ' άρεσε ούτε η λέξη, γιατί σε ένα γάμο και σε μια σχέση να πεις ότι θυσιάζω κάτι δεν είναι ωραίο. Καλά, ναι, αλλά είναι αυτή η έννοια που η Μαρία άφησε πίσω της πράγματα τα οποία έχει προτάσεις. Και μια δηλαδή, καριέρα στο πικ της, ναι, έφυγε σε μια φάση που είχε πολλά πράγματα και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά και ακολούθησε τον άνθρωπο της με την οικογένειά της. Και προσπαθώ να θυμηθώ τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ήταν Φιλανδία. Όχι, ήμασταν Αζερβαϊτζάν στην κάπου. Ιταλία, στην Κοπεχάγη. Κοπεχάγη, σωστά. Ναι. Μετά πήγε. Μετά ο καιρός ήταν στο Καζακστάν. Καζακστάν. Δεν πήγα γιατί ήμουν έγκυος, ναι. Είχε ξεκινήσει ο COVID, οπότε ήταν όλα πάρα πολύ περίεργα. Και μετά ήμασταν στη Βουλγαρία ακόμη 2 με 2,5 χρόνια. Βουλγαρία και και μετά αφήσαμε 2 χρόνια που είμαστε εδώ η Ιαπωνία. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι και ο καιρός αλλά και η Μαρία βρίσκονται εκτός Κύπρου για 6-7 χρόνια.